Οι οδηγίες και οι κανονισμοί που συζητούμε σήμερα είναι ενδεικτικές των αντιλαϊκών προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την αγορά ενέργειας. Στα πλαίσια της ευρωενωσιακής απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας, του χρηματιστηρίου της ενέργειας, προσαρμόζονται σήμερα χρηματοδοτικά εργαλεία ώστε απρόσκοπτα να συνεχιστεί η ενίσχυση των ομίλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, φυσικού αερίου και υδρογόνου με πακτολούς από τον ιδρώτα των λαών σε συνθήκες αβεβαιότητας της καπιταλιστικής οικονομίας και κλιμάκωσης του υπεριαλιστικού πολέμου στην Ουκρανία. Αυτή είναι η στρατηγική που οδηγεί τα λαϊκά νοικοκυριά σε απόγνωση, αυξάνει τις τιμές του ρεύματος, οι οποίες προστίθενται στην αβάσταστη ακρίβεια, στα τρόφιμα, στα είδη λαϊκής κατανάλωσης που εξανεμίζουν το λαϊκό εισόδημα πριν φτάσει η μέση του μήνα. Δεν αντιμετωπίζονται αυτά με το δίθεν έλεγχο των λογαριασμών από τους καταναλωτές που ευαγγελίζεται η Κομισιόν ή με τα διάφορα χρωματιστά τιμολόγια που είδαμε και στην Ελλάδα την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Για αυτά τα προβλήματα των λαών δεν ιδρώνει το αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις 9 του Ιούνιου ο λαός έχει επιλογή να μαυρίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κόμματα που μαυρίζουν τη ζωή του, να δώσει μεγαλύτερη δύναμη στο ΚΚΕ, δυναμώνοντας το ρεύμα αμφισβήτησης της βάρβαρης πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης και οικονομικών ομίλων, βάζοντας στο επίκεντρο τις δικές του σύγχρονες ανάγκες.